αυτό, κύριε Υπουργέ. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, κοιτάξτε, επίστωση μπορεί να υπήρξε ουδέποτε έχω κάνει χρήση αυτή τη περίπτωση, ουδέποτε έχω πάρει επίδομα ενοικίου ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει να κάνει με νίκιο συγκεκριμένα. Αυτό ήταν για έξοδα κίνησης, τα οποία ουδέποτε έχω χρησιμοποιήσει. Μάλιστα. Για να πιστωθεί αυτή η δαπάνη, κάνατε αίτηση, κύριε Υπουργέ? Για να έγινε αίτημα εδώ στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε. Ήταν σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί για έξοδα κίνησης, τα οποία ουδέποτε έχω χρησιμοποιήσει. Πάντως, το χαρτί της διάβγειας, κύριε Υπουργέ, λέει εδώ κάλυψη δαπανών διαμονής. Ναι, αλλά δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Διότι δηλαδή, βγήκε μια πίστοση χωρίς να υπάρχει αίτηση και χωρίς να την έχετε χρησιμοποιήσει. Όχι, αίτηση έκανε. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει, διότι μένω στην Αθήνα σε σπίτι τελικά που έχω βρει δικό μου, mm-hmm. δηλαδή δικό μου του γιού μου, και δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ αυτή η πίστοση. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να σας πω... Και πώς έχει βγει η δαπάνη, να μας το πείτε, αλλά πώς έχει βγει η δαπάνη? Δεν έχει βγει η δαπάνη, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ αυτή η δαπάνη. Α, έχει βγει, αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Δεν έχετε να το κάνουμε σαφές, κύριε Υπουργέ. Ναι. Δεν έχετε πάρει τα λεφτά ποτέ, έτσι, αυτό μας ποτέ λέτε. Ποτέ δεν έχω πάρει λεφτά, διότι αφού έχω κανονίσει και μένω σε... Μάλιστα. Δικό μου σπίτι, δεν έχω πάρει ποτέ τα λεφτά. Mm. Αλλά πραγματικά απορώ, όταν κάνετε αυτή την έρευνα, γιατί δεν παίρνετε πρώτα να ρωτήσετε, αλλά βάζετε τα ονόματα από κάτω, γίνεται δηλαδή μια δημόσια διαπόμπευση, και όταν υπάρχουν τόσα σοβαρά θέματα να συζητήσουμε. Και αυτό σοβαρό θέμα είναι, κύριε Υπουργέ. Ναι, σοβαρότατο είναι, αλλά κάνετε σοβαρό πρώτα θέμα. Μια ερώτηση, νομίζω. Ναι. Αυτό λέει η διοντολογία. Ναι. Εκτός αν θέλουμε να γεμίσουμε την εκπομπή μας με άλλες. Έτσι... Όχι, όχι, καμία τέτοια πρόθεση. Εδώ υπάρχουν ερωτήσεις, ναι, και θέλουμε και απαντήσεις. Να με ειδοποιούν εδώ. Να συγχωρείτε ότι το δικό σας ερώτημα είναι αυτό. Το δικό μας ερώτημα είναι πώς έχει γίνει αίτηση για ένα σπίτι το οποίο είχατε στη διάθεσή σας. Δεν έχει γίνει αίτηση για κανένα σπίτι που είχα στη διάθεσή μου. Λέω, τη στιγμή που εξασφάλισα, λέω, σπίτι, δεν υπάρχει ποτέ χρήση, δεν υπάρχει ποτέ, δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα. Το είχατε κάνει πριν το εξασφαλίσετε το σπίτι, την αίτηση? Όταν είχα μια αμφιβολία στο πού θα μείνω, είχε γίνει αυτή έτσι όταν υπήρξε. Αλλά δεν ήταν μια αίτηση και δεν ήταν για το ενίκιο. Ήταν για να μένω σε ξενοδοχείο, αν χρειαστεί να μείνω κάποιε φορέ. Ναι, okay. Κύριε Υπουργέ, ο νόμος είναι σαφής. Εάν έχετε σπίτι να διαμείνετε στην Αθήνα, ακριβώς, ναι, είναι λοιπόν, παράνομο, δεν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να πάρετε επίδομα. Γι' αυτό σας ρωτήσαμε εάν έχετε κάνει αίτηση. Λοιπόν, κοιτάξτε, και εφόσον έχει γίνει αίτηση, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, δεν θα έπρεπε να γίνει αίτηση. Λοιπόν, νομίζω σας εξήγησα, ουδέποτε έχει χρησιμοποιηθεί, εγώ μάλιστα το είχα ξεχάσει. Mm-hmm. Εντάξει, λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, εσείς θέλετε να κάνετε εκεί την πολιτική σας, κάντε με την πολιτική σας. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, κύριε Υπουργέ, μας συγχωρείτε.